κατάκια, εγώ κατέμεις. Τώρα μπορείς να πας να ψάξεις το αρχείο σου και να δεις τη δήλωση την οποία είχα κάνει. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοτρολάρεται σε ανάρτησή του στο TikTok με αφορμή τις προβλέψεις του περί πρόκρισης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας. Όταν προκριθούμε, θα βάλεις την ημερομηνία 2 Μαΐου πριν το τέταρτο παιχνίδι. Κράτα το για το αρχείο σου. Οπότε σήμερα τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί. Εγώ σας το είπα, αλλά δεν με ακούσατε. Όλα τα βρίσκω. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βάλει για τα καλά τη δημοφιλή πλατφόρμα στην προεκλογική τους εκστρατεία, μεταφέροντας πολλές φορές εκεί ακόμα και την πολιτική αντιπαράθεση. Αφορμή μάλιστα για τα αλλαγή πυρών αποτελούν ακόμα και τα κατοικίδια. Βλέπεις ευρωεκλογές, ευρωκομματόσκητο. Κλασικά, ο θείος που λέει, εγώ θα κάτσω με την νεολαία. Και τι προσπαθεί, μα να ξεχάσουμε. Ποιος είναι. Φάρλι, έλα να σε πω κομματόσκυλο. Έλα να σε πω κομματόσκυλο, να πάρω ψήφους. Έλα να σε πω κομματόσκυλο. Έλα. Είδες. Όχι, αγάπη μου, δεν το κάνω εγώ αυτό. Εγώ δεν σε εκμεταλλεύομαι έτσι. Στη μάχη του TikTok μπαίνει για τα καλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στην τελευταία του ανάρτηση ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision. Νομίζω ότι θα είναι μια άξια πορεία. Είναι πολλά.